Έχουν πάρει και οι τέσσερις κριτές τη θέση τους, άρα τώρα είναι η σειρά των κοριτσιών να πάρουν τη δική τους, αφού βεβαίως κάνουν την πρώτη τους ομαδική πασαρέλα. Έρχονται! Θυμίζω για τη διαδικασία ότι αυτή την εβδομάδα δεν βγάζουμε νικήτρια της ημέρας. Δεν ανακοινώνω ούτε μέσο όρο ούτε τελική βαθμολογία στα κορίτσια. Εσείς μόνο στο τέλος του επεισοδίου βλέπετε την τελική κατάταξη και βέβαια οι βαθμολογίες τους όλες θα προσθεθούν όταν θα φτάσουμε στον ημιτελικό, όπου εκεί θα έχουμε και αποχώρηση. Κορίτσια μου, πώς είστε σήμερα? Καλά. Μάλιστα. Όχι πολύ καλά, δεν είναι. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα να μιλάει και η Χριστίνα. Χριστίνα, να σου πω κάτι. Θα δεις τα κορίτσια, θα κρίνεις τα κορίτσια, ενώ θα πεις την άποψή σου, την αλήθεια σου, μου άρεσε αυτό. Και στο τέλος θα έχεις έναν βαθμό που θα το δώσεις στην αγαπημένη σου εμφάνιση. Είναι πολύ σημαντικός ο βαθμός αυτός, γιατί παίζουμε έτσι με πολύ μικρές διαφορές στη βαθμολογία πάντα. Οπότε αυτό μπορεί να καθορίσει το ποια παίχτρια θα αποχωρήσει ή όχι, ποια θα βγει μπροστά. Οπότε είναι για μας πολύ σοβαρό, και για τα κορίτσια τελικά. Αλήθεια πολύ σημαντικός. Είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε? Ναι. Χριστιανά, με τα καρόλα, οκ, σήμερα. Τέλεια.